Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα συνεχίστηκε και το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το ράλι των τιμών. Ανατιμήσεις ύψους 56,8% κατεγράφηκαν στην τιμή του ελαιόλαδου, 12,5% στα νοπά ψάρια και μικρότερες αυξήσεις αναψυκτικά, γλυκά, κρέατα, φρούτα και λαχανικά. Τον ίδιο μήνα αυξήσεις κατεγράφησαν και σε είδη ένδυσης και υπόδησης, δίνοντας το στίγμα των προθεσιών. Ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος διεμήνησε στην αγορά στις πρώτες του δηλώσεις πως το κέρδος είναι θεμητό, η εσχροκέρδεια όμως όχι. Συνταξιούχοι έξω από σούπερ μάρκετ στέκονται και μελετούν το φυλάδιο με τις προσφορές. Με την ακρίβεια να καλπάζει, οι αγορές δεν γίνονται πλέον χωρίς μελέτη. Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί η σύνταξη τελειώνει τουλάχιστον, αν όχι στις 15, στις 20 του κάθε μήνα. Και μετράμε και το ευρώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα μας. Άλλοι κάνουν σαφάρι, μοιράζουν τα ψώνια τους από κατάστημα σε κατάστημα όπου τα βρουν πιο φτηνά. Είμαι 74 χρονών, δεν έχω ξαναδεί. Μετά τον πόλεμο, το 50 γεννήθηκα, αλλά ήταν πόλεμος. Τώρα που ήταν άλλες καταστάσεις, η ακρίβεια είναι φοβερή και φρικτή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ και παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα επιμένουν. Το Μάιο του 2024 αυξήθηκαν το ελαιόλαδο κατά 56,8%, τα νοπά ψάρια 12,5%, τα αναψυκτικά και η χυμή φρούτων 7,7%, τα γλυκά και τα παγωτά 2,3%, τα κρέατα 1,9%, τα φρούτα 1,7% και τα λαχανικά 1,2%. Ένας τρόπος υπάρχει για να καταφέρουν οι συνταξιούχοι να βγάλουν το μήνα. Είμαι συντηρητικός άνθρωπος. Μέτωπο με όποιον έχει εσχροκέρδεια θα έχουμε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Γιατί όπως είπαμε και χθες, το κέρδος είναι θεμητό, όχι η εσχροκέρδεια. Δεν είναι αποδεκτή. Σε δύσκολη θέση και οι νέοι γονείς, εργαζόμενοι με μικρούς μισθούς, προσπαθούν να μεγαλώσουν χωρίς στερήσεις στα παιδιά τους. Εκτός από τη διατροφή τους, καλούνται να ανταπεξέλθουν και σε άλλες ανάγκες που διαρκώς γίνονται ακριβότερες. Το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, η ένδυση και η υπόδηση κατέγραψαν ανατιμήσεις 6,4%. Το παλεύουμε και οι δύο και προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδάκια μας. Οι περισσότεροι πολίτες πάντως δεν περιμένουν μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ονομάτισε την ακρίβεια ως κορυφαίο πρόβλημα. 72 χρονών έγινα κορίτσι μου και αυτή η Ελλάδα δεν αλλάξει. Όταν ήμουν 23 χρονών πίστευα ότι στα παιδιά μου κάτι θα αλλάξει, ούτε στα εγγόνια μου. Καταπονημένοι από τις συνεχείς ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, αρκετοί είναι εκείνοι που υποδέχτηκαν με επιφυλακτικότητα και τις αλλαγές προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα μέσω του ανασχηματισμού. Είναι απλά μια για την εικόνα ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, ενώ στην ουσία δεν γίνεται τίποτε ουσιαστικό. Μαζί με τα τρόφιμα αυξάνεται και το κόστος για τις λίγες στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τις οικογένειες με μικρό πορτοφόλι. Το Μάιο ήταν ακριβότερα οι κινηματογράφοι και τα θέατρα κατά 5%, η εστίαση κατά 5,1%. Σαν να υπήρξε ανασχηματισμός, σαν να μην υπήρξε ανάληψη ευθυνών, τίποτα. Μόνο για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε. Για τους καταναλωτές που μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ στις αγορές τους, τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν προπολού παρέλθει.